Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Σήμερα, 3η 3 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ είχα άλλο βίντεο προγραμματισμένο, με πρόλαβε η επικαιρότητα, οπότε αλλάζουμε τη ροή που είχαμε προγραμματίσει και κάνουμε ένα θέμα που έχει σχέση με την επικαιρότητα. Φαίνεται πω χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη εκπαίδευση και επιμόρφωση ώστε να αναγνωρίζουμε τη βία στην οικογένεια, να εντοπίζουμε τη βία στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και να την αντιμετωπίζουμε εγκαίρως. Όπως θα έχετε δει και στον τίτλο αυτού του βίντεο, λέω «Μία άσχετη ερώτηση για τη βία στο ζευγάρι, ένας παπάς που συνελήφθηκε για βία και απειλές στην οικογένεια και ένας σύζυγος τέρας στη Γαλλία». Λοιπόν, χθε ανέβηκε ένα βίντεο το οποίο είχε να κάνει με ένα περιστατικό βία στην οικογένεια στη Μιτιλίνη όπου μια κοπέλα βγήκε στην κάμερα με το πρόσωπο της και ρώτησε γιατί με μισή τόσο πολύ ο άντρα μου. Ρωτάει η γυναίκα που τη ξηροφόρτωσε ο πυροσβέστη στη Μιτιλίνη. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το χθεσινό βίντεο για όσου δεν το είδατε. Ήταν ένα σημαντικό βίντεο γιατί με αφορμή τι δηλώσει τη κοπέλα στην κάμερα μπορέσαμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τη βία. Κάτω από αυτό το βίντεο λοιπόν ένα σχόλιο το οποίο δείχνει ακριβώς πόσο πίσω είμαστε στο να αναγνωρίζουμε τι είναι βία και τι δεν είναι βία. Ρωτάει μια κοπέλα. Μια φίλη μου ζήτησε την άποψη μου γιατί είχε ένδειξη την ώρα που είχε επαφή ο άντρα τη τη έδωσε δυο αθώα χτυπηματάκια στον πισινό. Αυτή δεν αντέδρασε, δεν το ξανά έκανε ο άνδρα τη, Όμω την προβλημάτισε πολύ, όπω και εμένα. Και απαντάω εγώ στη φίλη να μην προβληματίζεστε. Δεν είναι βία αυτό. Δύο αθώα χτυπηματάκια στον πισινό κατά τη διάρκεια τη ερωτική πράξη, είτε είναι προ τον πισινό του άνδρα, είτε προ τον πισινό τη γυναίκα, αθώα χτυπηματάκια κατά τη διάρκεια τη ερωτική πράξη, αυτό δεν αποτελεί βία. Αν τη άρεσε αυτό, να το πει στον άνδρα τη, πω τη άρεσε να το ξανακάνει. Αν δεν τη άρεσε, να του πει πω δεν τη άρεσε ώστε να μην το ξανακάνει και τελείωσε η κουβέντα. Και στη συνέχεια της λέει ότι πρέπει ένα ζευγάρι να μιλά κατά τη διάρκεια του σεξ και ένα ζευγάρι να μιλά για το σεξ και να δίνει ανατροφοδότηση. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης ενός ζευγαριού, εάν νιώσει την επιθυμία είτε ο άντρα είτε η γυναίκα να δώσουν δύο αθώα χτυπηματάκια στον πισινό του συντρόφου του, τη συντρόφου του, δεν είναι βία αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι διαχωρίζεται ξεκάθαρα αυτό από την περίπτωση που οι άνθρωποι εξασκούν το λεγόμενο BDSM, που στα ελληνικά η μετάφραση θα ήταν σαν το άνθρωποι οποίοι αποφασίζουν μέσα στι σεξουαλικέ του σχέσει να παίζουν ρόλου ρόλους θήτη-θύματο, ρόλου σαδιστή και μαζοχιστή. Το έχω πει ότι ω ψυχολόγο είμαι πολύ επιφυλακτική και έτσι προβληματισμένη για το κατά πόσον άνθρωποι οποίοι εξασκούν το BDSM μπορούν να έχουν υγιεί ερωτικέ σχέσει. Κατά τη δική μου γνώμη, ω ψυχολόγου και ω ανθρώπου που δούλεψα με πολλά ζευγάρια στο παρελθόν, οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν το ρόλο του μαζοχιστή σε μια BDSM σχέση τείνουν να είναι συνεξαρτώμενοι και οι άνθρωποι που επιλέγουν το ρόλο του σαδιστή... τείνουν να είναι ναρκιστέ. προσωπικά θα προβληματιζόμουν αν ο σύντροφο μου μου ζητούσε να ασκήσει βία πάνω μου κατά τη διάρκεια του σεξ ή να εμπλακούμε σε ρόλους σαδιστή και μαζοχιστή να παίξουμε παιχνίδια BDSM. Δεν είναι το θέμα αυτού του βίντεο, αλλά ξεκαθαρίζω ότι άλλο η βία η ξεκάθαρη και άλλο ένα θό χτυπηματάκι στον πισίνο. Και πρέπει τα ζευγάρια να συνομιλούν μεταξύ τους ελεύθερα, ανοιχτά, καθαρά και κατά τη διάρκεια του σεξ, για το σεξ και μετά να δίνει ανατροφοδότηση ο ένα στον άλλο. Σα υπενθυμίζω ότι υπάρχει στο κανάλι μα το The Sex Ed Series, η σειρά ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την οποία σε κάποια φάση θα τη φτιάξω και course, θα τη φτιάξω και μάθημα εδώ στο κανάλι, γιατί μα έχει δώσει τώρα το YouTube την ευκαιρία και την ευχαίρεια να δημιουργούμε courses, για να μπορεί κάποιο να την παρακολουθήσει. Πάμε τώρα στι επόμενε δύο ειδήσει, οι οποίε είναι συγκλονιστικέ. Η πρώτη είδηση. Ενώ ε, έκανα μοντάζ για το βίντεο που ήταν η μέρα του να ανέβει σήμερα και δεν θα ανέβει, μου στέλνει μια φίλη ένα link από την ιστοσελίδα enikos.gr με τίτλο «Θεσσαλονίκη συνελήφθη ιερέας για ενδοοικογενειακή απειλή. Πέταξε τον κυμά και με υψωμένη γροθιά απέτησε να σταματήσω να μαγειρεύω». Το άρθρο αυτό... Δημοσιεύτηκε στι 2 παρα 20 σήμερα, 3η-3 3 Σεπτεμβρίου 2024. Η ιερέα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρο τη πρεσβυτέρα και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελέ πλημελιωδικείο. Τη σύλληψή του προκάλεσε η καταγγελία που έκανε η 48χρονη πρεσβυτέρα στην αστυνομία ύστερα από καυγά που προηγήθηκε στο σπίτι του. Ο καυγά για το μαγείρεμα. Σύμφωνα με το ΑΠΜΠ. Αφορμή για τον καυγά φαίνεται πως στάθηκε το γεγονός ότι η γυναίκα μαγείρευε αργά χθε το βράδυ προκαλώντας φασαρία. Θα δείτε στην πορεία γιατί τον ενόχλησε ότι μαγείρευε αργά. Νομίζω έχω καταλάβει. Όχι το δικαιολογό, καταλαβαίνω για ποιο λόγο θύμωσε. Πέταξε τον κύμα από τον μπαλκόνι και με υψωμένη γροθιά ήρθε πάνω από το κεφάλι μου και απέτησε να σταματήσω να μαγειρεύω. Φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικού. Κατήγγειλε ότι ο ιερέα την είχε απειλήσει ότι θα τη σφάξει. Η ίδια κατήγγειλε ότι με τον ιερέα έχει συχνά προστριβέ τα δύο τελευταία χρόνια και αφότου ξεκίνησε να εργάζεται. Άρα ίσω γι' αυτό λέω μπορεί να θύμωσε ότι αυτή άρχισε να εργάζεται. Οπότε μαγείρευε από το βράδυ για την επόμενη μέρα και αυτό μπορεί να μην άντεχε το γεγονό ότι η γυναίκα του εργαζόταν. Να δούμε τώρα και τι πατριαρχικά μυαλά και τι μισογενιστικά μυαλά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει ο εν λόγω άνθρωπος. Κατηγόρησε η πρεσβυτέρα των 60χρονων, άρα αυτό είναι 60 και αυτή 48 και 12 χρόνια μεγαλύτερο, ότι τη ασκεί ψυχολογική βία και τη μιλάει απαξιωτικά, εξυβρίζοντα τη. Ανέφερε δε ότι και το περσινό καλοκαίρι απευθυνθήκε στην αστυνομία ύστερα από έναν ακόμη καυγά για ασήμαντη αφορμή και τότε ο ιερέα φέρεται να την απείλησε ότι θα τη σφάξει και θα την κρεμάσει. Είπαμε, μα απειλεί. Συζήτηση κομμένη. Το χωρίζουμε. Άνδρας που απειλεί ότι θα μα φάξει δεν πάει να είναι ιερέα, δεν πάει να είναι δικαστή. Ό,τι θέλει α είναι το χωρίζουμε. Αλήθεια. Δεν είναι με τίποτα φυσιολογικό να απειλεί ένα σύζυγο στη σύζυγο του ότι θα τη φάξει. Κύριε Λέισο, και είναι και πάπα. Για να δείτε που σας λέω ότι έχει και παπάδες που είναι βιαιοί Δεν σε κάνει ιδιότητα σου μη βιαιό, Είναι η προσωπικότητα σου, ο χαρακτήρα σου και η ηθική σου που σε κάνει μη βιαιό Πάντω η καταγγελούσα κατέθεσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη εις βάρος του 60χρονου συζύγου της, παρά μόνο να απομακρυνθεί από την οικία τους και να εκδοθεί περιοριστικός όρος μη προσέγγισης της οικίας, Λόγω των καθημερινών εντάσεων που βιώνουν μάλιστα δεν μου φαίνεται η πρεσβυτέρα να είναι έτοιμη να χωρίσει Μακάρι να είναι έτοιμη να χωρίσει Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε ένα βίντεο εδώ στο κανάλι το οποίο είχε πολλές χιλιάδες προβολές Είναι ένα από τα πιο πολύ ειδωμένα βίντεο στο κανάλι μας Ιστορία μιας παπαδίας θα το βάλω και αυτό στην περιγραφή αυτού του βίντεο Έχει 228.000 προβολές εκείνο το βίντεο και έχει βγει πριν 4 χρόνια Έχω επικοινωνία με τη γυναίκα αυτή και ευτυχώ έχει γλιτώσει η γυναίκα του βίντεο εκείνου τέσσερα χρόνια πριν. Ρωτάω τη Φίλια γνωρίζει την υπόθεση προσωπικά. Τη λέω μάλιστα, γνωρίζει την υπόθεση και μου λέει όχι, κυρία Θεκλά, αλλά σα σκέφτηκα όταν τα λέγατε χθε. Ήταν τόσο μία από τα ίδια μετά το χθεσινό σα βίντεο για τη γυναίκα στη Μιτιλίνη όταν γίνει μια απειλή, δεν έχει πισωγύρισμα όταν γίνει μια απειλή δεν έχει πισωγύρισμα. Για να μην μιλήσω για την άρρωστη υπόθεση που θα έχετε σίγουρα δει στη Γαλλία. Πού μπορεί να βρει δύναμη αυτή η γυναίκα, τι πάει τόσο στραβά, απορώ. Και εγώ τη ρωτάω για τη Γαλλία δεν είδα στήλε μου. Και μου στέλνει ένα άρθρο από το πρώτο θέμα, το GR, με τίτλο «Γαλλία». Η Ζιζέλ Πελικό ξαναζεί εντό εισαγωγικών του βιασμού τη μέσα από βίντεο που προβάλλονται στο δικαστήριο. Στα 71 τη, η γυναίκα που νάρκωνε και βίαζε ο σύζυγο τη επί 9 χρόνια μαζί με δεκάδε άλλου άνδρε, οι οποίοι κάθονται στο ειδόλιο, είναι υποχρεωμένη να δει στη δίκη τα βίντεο από του 92 βιασμού που υπέστη. Σα διαβάζω το άρθρο. Θα περιλάβω όμω και το σύνδεσμο του άρθρου για να το διαβάσετε κι εσεί. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο Είναι συγκλονιστικό αυτό το άρθρο Συγκλονιστικό, δεν... απίστευτο Απίστευτο Τις φρικιαστικές στιγμές των κατεξακολούθηση βιασμών τη αναγκάστηκε να ζήσει σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2024 η 72χρονη γυναίκα την οποία ο σύζυγος της νάρκωνε με χάπια και έπειτα προσέλθηκε διαδικτυακά γνώστου για να τη βιάσουν στο σπίτι του στο Μαζάν στη Γαλλία. Πρόκειται για τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία στη δίκη τη που έλαβε χώρα σήμερα παρετήθηκε αυτοβούλο του δικαιώματο τη στην ανωνυμία, ενώ υποχρεώθηκε να δει τα βίντεο από τι αποτρόπε πράξει που υπέστη αυτά τα εννέα χρόνια εξαιτία του συζύγου τη, ο οποίο συμμετείχε στου βιασμού ενεργά και βιντεοσκοπώντα του. Η 71χρονη Ζιζέλ, η οποία υπέμεινε την πρώτη φάση μια δίκη που θα κρατήσει τουλάχιστον τέσσερι μήνε στο ποινικό δικαστήριο Βοκλούζ στην Αβινιόν, επέλεξε η δίκη τη να μην διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών, προκειμένου να εκθέσει του βιαστέ τη. Παρ' όλα αυτά, όπω δήλωσε ένα από του δικηγόρου τη, ο Αντουάν Καμί, αυτή ήταν και θα είναι μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία σημειώνεται πως παρόλο που η Ζιζέλ μέχρι πρώτη δεν είχε ανάμνηση των βιασμών τη που έλαβαν χώρα από το 2011 ως και το 2020 για χρόνια έχανε μαλλιά και βάρος ενώ είχε αρχίσει να ξεχνάει ολόκληρε μέρε και μερικέ φορέ φαινόταν να είναι μονίμω χαμένη λόγω των υπνοτικών χαπιών. Τα παιδιά και οι φίλοι τη ανησυχούσαν ότι είχε Αλτσχάιμερ. Απλά αλλά στα τέλη του 2020, αφού κλήθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Νότια Γαλλία, έμαθε όλες τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες του τι πραγματικά της συνέβη. Επί της ουσίας, κατά τη διάρκεια της δίκης θα είναι σαν να ζει για πρώτη φορά τους βιασμούς της. Ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, 72 ετών, προσέλκυε τους άνδρες, οι οποίοι υπολογίζονται σε πάνω από 51, αυτή που έχει στην κάμερα φυσικά, ίσως ήταν κι άλλοι μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ που λέγεται «without her knowing» στα ελληνικά χωρίς αυτή να γνωρίζει. Η αστυνομία μιλά για περισσότερους από 92 βιασμούς. Ο Προεδρεύον Δικαστής Ροζέα Ρατά ανακοίνωσε ότι όλες οι ακροάσει θα είναι δημόσιες, ικανοποιώντα την επιθυμία της Γιζέλ να παρετηθεί από την ανωνυμία της και να διατηρήσει πλήρη δημοσιότητα μέχρι το τέλος της δικαστική υπόθεσης, σύμφωνα με έναν ακόμα από τους δικηγόρους της, το Στεφάν Παμπονό, αναφέρει in Daily Mail. Σύμφωνα με τον Παμπονό, η Ζιζέλ φοβόταν αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ανακουφισμένη που η ακροματική διαδικασία είναι ανοιχτή και που δεν θα κλειστεί στην αίθουσα για τέσσερι μήνε μαζί με του βιαστέ τη. Θέλει να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κοινό σχετικά με τα χάπια βιασμού, ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί ποτέ. Σημειώνεται ότι από τους 51 κατηγορούμενους άνδρες, 20 συμπεριλαμβανομένου του πελικό, του άνδρα τη, ο Θεό να τον κάνει, βρίσκονται υποκράτηση ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν εκτό φυλακή με εγγύηση. Η Ζιζέλ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο σύζυγο τη τη είχε ζητήσει να δοκιμάσει το swinging, ανταλλαγή συντρόφων, κάτι που εκείνη αρνήθηκε. Αλλά τον περιέγραψε επίση ω έναν υπέροχο τύπο με φυσιολογική σεξουαλικότητα. Swinging, πολυγαμικότητα, ανταλλαγέ συντρόφων. Η οικογένεια Πελικό μοιραζόταν ένα μεγάλο οικογενειακό σπίτι και φαινομενικά ήταν αξιοσέβαστη. Οι γείτονέ του του περιέγραψαν ω υπέροχου ανθρώπου που έκαναν συχνά πάρτι γύρω από την πισίνα του σε έναν καλοδιατηρημένο κήπο σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου. Σοκάρουν οι λεπτομέρειε του περιστατικού. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1971 και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα πριν αποκτήσουν τρία παιδιά μαζί, τα οποία παιδιά δήλωσαν ομόφωνα ότι δεν περίμεναν κάτι τέτοιο από τον πατέρα τους, ο οποίος ήταν πάντα παρόν στη ζωή τους. Η αποτρόπια σεξουαλική κακοποίηση που ενορχίστρωσε ο Ντομινίκ λέγεται ότι ξεκίνησε το 2011 όταν το ζευγάρι ζούσε κοντά στο Παρίσι και συνεχίστηκε αφού μετακόμισαν στο Μαζάν δύο χρόνια αργότερα. Ο επί 50 χρόνια σύζυγός της έλειωνε υπνοτικά χάπια, τα τεμέστα, στο φαγητό και το ποτό της για να τη βάλει σε βαθύ ύπνο και στη συνέχεια τη βίαζε μαζί με τους 51 άνδρες που συμμετείχαν σε αυτό. Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από διάφορα κοινωνικά στρώματα, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν από το βιασμό της γυναίκας μέχρι και την επανειλημμένη συμμετοχή τους στις πράξεις αυτές. Η ιστορία αποκαλύφθηκε όταν ο σύζυγος της Ντομινίκ συνελήφθη το 2020 για προσπάθεια να βιντεοσκοπήσει Γυναίκε κάτω από τι φούστε του σε ένα σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία κατέσχεσε τι συσκευέ του, ανακαλύπτοντας περισσότερε από 20.000 φωτογραφίε και βίντεο που τεκμηρίωναν τη μακροχρόνια κακοποίηση τη γυναίκα του. τέρας, Παλιάνθρωπο! Άχρηστο! Ψυχανόμαλο! Βιαστή! Πολυβιαστή! Τι να πω! Ο Ντομινίκ παραδέχθηκε την ενοχή του και δήλωσε ότι ξεκίνησε να αναρκώνει τη γυναίκα του για να τη κάνει πράγματα που εκείνη συνήθω αρνούνταν. Ενώ στη συνέχεια άρχισε να προσκαλεί και άλλου άντρε να συμμετάσχουν. Εδώ θέλω να πω ότι αν ο άνδρα σα σα λέει να, κάνει, να κάνετε πράγματα στο σεξ που δεν θέλετε, να το επιμένετε πω δεν θέλετε και αν επιμένει, να το χωρίζετε. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό σε όλου του τομεί μία σχέση και στο σεξ Αν δεν θέλετε μία στάση και ο άνδρας σα επιμένει και επιμένει να την κάνει χωρί τη θέλησή τη, αυτό είναι άσκηση βία. Σα είπα το παράδειγμα στην αρχή αυτού του βίντεο. Ένα αθώο χτυπηματάκι στον πισινό δεν είναι βία, αλλά ακόμη και εκείνο αν δεν το θε και αυτό επιμένει να το κάνει, πάλι είναι βία. Πω, 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 Ήθελε αυτό swinging, ήθελε αυτό διάφορα στο σεξ που δεν ήθελε η γυναίκα του και την άρκωνε για να τα κάνει ο παλιάνθρωπο. Και προσκαλούσε και άλλου. Ανομαλία στο. Τι να πω, το ανάγνωσμα. Οι κατηγορούμενοι άνδρες επικαλούνται διάφορε δικαιολογίε. Δεν έχουν καμία δικαιολογία γιατί του γνώριζε μέσα σε ένα στο χώρο που έλεγε χωρί να το ξέρει αυτή. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι νόμιζαν πω είχαν τη συγκατάθεση του συζύγου και επομένω δεν θεώρησαν ότι διαπράττουν βιασμό. Του συζύγου είχε τη συγκατάθεση, τη συζύγου την είχε που ήταν υπνοτισμένη. Ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι πίστευαν πω η γυναίκα είχε συνενέσει στην ναρκωσή τη ω μέρο μια σεξουαλική φαντασίωση. Ωστόσο, η γυναίκα δεν είχε καμία ανάμνηση από του βιασμού και θα δει για πρώτη φορά τι βιντεοσκοπήσει των επιθέσεων στο δικαστήριο. Αχθέ μου, τι θα βιώσει η γυναίκα αυτή. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν επίσης ανοίξει μια συζήτηση στη Γαλλία για την αναθεώρηση της νομοθεσίας περιβιασμού ώστε να γίνεται σαφές ότι η σεξουαλική πράξη χωρίς συνένεση αποτελεί βιασμό. Και λέω εγώ ακόμη και αν είναι παντρεμένο το ζευγάρι. Ακόμη και αν έχουν παιδιά μαζί το ζευγάρι. Σεξουαλική πράξη χωρίς συνένεση είναι βιασμός. Ενώ η συνένεση δεν μπορεί να υπάρχει όταν ο άλλος βρίσκεται σε κατάσταση που επηρεάζει την κρίση του Όταν ο άλλος είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών χαπιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό είναι η συνένεση Του έχουν απαγγελθεί αυτού του τύπου κατηγορίες και για δολοφονία ο Ντομινίκ είναι επίση ύποπτο για το βιασμό και τη δολοφονία τη Σοφή Ναρμέ, μια 23χρονη κτηματομεσήτρια, η οποία βρέθηκε ακροτηριασμένη σε ένα διαμέρισμα στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού το Δεκέμβριο του 1991. Οι πηγέ των ερευνών δήλωσαν στη Λεπαριζιέν την εφημερίδα ότι υποπτεύονται ότι ο Ντομινίκ κανόνισε συνάντηση με, τον Αρμέ, την Ναρμέ στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντα το ψευδόνυμο Μεσχέντου Πόστ. Ένα συνάδελφο του Ναρμέ, τη Ναρμέ, θυμήθηκε ότι συνάντησε έναν άνδρα που χρησιμοποιούσε το όνομα του και που τέριαζε στην περιγραφή του Ντομινίκ. Ο ύποπτο αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Βεβαίω και θα αρνηθεί. Μια άλλη μεσήτρια ηλικίας 19 ετών και αναφερόμενη μόνο ως ΣΕ, με το αρχικό του ονόματός της, δέχθηκε επίθεση υπό παρόμοιες από τον Ντομινίκ σε διαμέρισμα στο προάστιο Βιλεπαρισί του Παρισιού το 1999, αλλά κατάφερε να διαφύγει αφού το αντιστάθηκε δήλωσε η αστυνομία. Στη δεύτερη περίπτωση βρέθηκε αίμα στο χαλί και τον Αύγουστο του 2022 η αστυνομία ισχυρίζεται ότι τον DNA που βρέθηκε ταυτίστηκε με το γενετικό προφίλ του Ντομινίκ, του Πελικό. Χριστέ μου. Ο Ντομινίκ Πελικό ήταν στο κλάδο των ακινήτων, εντάξει μας το μεσίτη δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και ένα ηλεκτρονικό προφίλ της αστυνομίας που συγκεντρώθηκε από μαρτυρίες μαρτύρων, λέγεται ότι έχει μεγάλη ομοιότητα με τον Ντουπόστ και τον άντρα που επιτέθηκε στη Ε. δήλωσε πηγή της έρευνα. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022... Ο Ντομινίκ Πελικό εμφανίστηκε ενώπιον στην Αντέρ, όπου το απαγγέλθηκαν κατηγορίε για τη δολοφονία τη Σοφή Ναρμέ και την απόπειρα δικασμού ε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική η είδηση, συγκλονιστικό το περιστατικό, είναι φοβιστικό ως που δεν έχει άλλο, είναι τρομερά φοβιστικό, τρομερά φοβιστικό, πραγματικά έχω μείνει, ξαναλέω, θα μιλάω ευθαρσός και θα λέω ότι εάν ο άνδρας σας, σας ζητάει swinging και εσείς αρνιέστε και εξακολουθεί να ζητάει swinging χωρίστε τον. Το swinging η ανταλλαγή συντρόφων είναι κάτι που γίνεται όταν δεν υπάρχει αγάπη και σεβασμός μεταξύ των συντρόφων. Ας με πούν οπισθοδρομικοί, ας με πούν πουριτανοί, ας με πούν του κατεχητικού, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. δεν λέω με αυτό το swinging είναι κάτι το οποίο ονομάζεται ψυχική διαταραχή. Λέω όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει τέτοιες σεξουαλικές φαντασιώσεις εσείς αρνείστε και αυτός επιμένει σημαίνει ότι δεν σέβεται την άποψή σας, δεν σέβεται τη βούλησή σας και ότι δεν σας αγαπάει. Γιατί αν αγαπά ερωτικά τη γυναίκα σου, αν αγαπά ερωτικά τον άνδρα σου, δεν θέλει ούτε να πα με άλλου, ούτε να τον δει να πηγαίνει με άλλου ή με άλλε. Πρέπει να καθαρίσουμε κάποια πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η ερωτική αγάπη σε ένα ζευγάρι στην κοινωνία μας σημαίνει μονογαμικότητα. Εάν έχουμε ξεκινήσει ένα γάμο, μία σχέση μονογαμικά και στην πορεία ο άλλος θέλει να το πολυγαμίσει και εμείς δεν θέλουμε, τον χωρίζουμε, τη χωρίζουμε και ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχω κανένα λόγο να κριτικάρω ηθικά του ανθρώπου οι οποίοι εν γνώση του και εν συνείδητα επιλέγουν την πολυγαμικότητα. Δικαίωμά του. Κούστο του και καπέλο του. Μπορώ όμω να είμαι εξαιρετικά θυμωμένη, εξαιρετικά ιδιασμένη από ανθρώπου οι οποίοι επιβάλλουν μέσω coercive control, μέσω κανταναγκαστικού ελέγχου, οι οποίοι επιβάλλουν μέσω βία, μέσω επίκλησης στο συνέστημα, μέσω απειλής, σεξουαλικές πράξεις στο, στη σύντροφό τους που δεν επιθυμεί, που βιάζουν τη σύντροφό τους. Που ακούστε, υπήρχε λέει στο χώρος που λέει without her knowing, χωρίς τη γνώση της, που πήγαινε αυτό ο παλιάνθρωπο και δίνει ναρκωτικά στη γυναίκα του υπνοτικά χάπια. Πώ τα είπε για να την κοιμίζει, για να τη βιάζει αυτό και μετά να φέρνει κι άλλου να τη βιάζουν και για να τα βιντεοσκοπεί. Οποία ανομαλία. Δεν ικανοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι στο να παρακολουθήσουν πορνό. Το ηθικό πορνό δεν του κάνει με τίποτα που υπάρχει συνέδριο μέσα στο ηθικό πορνό. Δεν του κάνει. Δεν του φτάνει να έχουν συντρόφου με του οποίου Συνειδητά και συνενετικά να εξασκούν την πολυγαμία. Όχι. Θέλουν τη βία. Θέλουν την επικράτηση. Οι βιαστές θέλουν επικράτηση. Θέλουν την εξόντωση της προσωπικότητας των θυμάτων τους. Και όχι σεξουαλική ικανοποίηση. Σεξουαλική ικανοποίηση είναι το τελευταίο σε ένα βιασμό. Το πρώτο στο είναι η επικράτηση, η εξαθλίωση του θύματο. Ο άνθρωπο αυτό είναι κατάπτυστο, είναι εγκληματία και δεν μου κάνει καμία απολύτω εντύπωση ότι κατηγορείται και για δολοφονία και για απόπειρα βιασμού άλλη γυναίκα. Άρρωστο μυαλό. Άρρωστο μυαλό, όχι με την έννοια του ότι έχει μια αρρώστια ψυχολογική που δικαιολογείται για αυτά που κάνει. Άρρωστο μυαλό με την έννοια τη έντονη κακοήθεια. Πολύ κακό άνθρωπο. Εξαιρετικά κακό άνθρωπο. Δεν υπάρχει καμιά ψυχική διαταραχή που να το δικαιολογεί. Καμία απολύτω. Είναι άρρωστο μυαλό ηθικά. Είναι κακό άνθρωπο. Είναι ο ίδιο ο Σατανά. Αν υπάρχει. Ο ίδιο ο Δαίμονα. Λένε αυτό είναι σαν τον Σατανά. Αυτό είναι ο ίδιο ο Σατανά. Με την έννοια σατανάς είναι ένα όνομα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το κακό ως πνεύμα σε χριστιανικές δοξασίες και σε δοξασίες άλλων αβράμικων θρησκείων μονοθεστικών. Όπως και να έχει. Χρειάζεται να μάθουμε τι είναι βία. Χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τη βία. Χρειάζεται να αντοπίζουμε τη βία και να την αντιμετωπίζουμε. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και ένα άλλο βίντεο με τίτλο Α μάθουμε μερικού χρήσιμου όρου για θέματα προστασία από σεξουαλική βία. Θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπω επίση θα βάλω και το βίντεο Πραγματική εμπειρία από ξενών αγαπημένων γυναικών, αριθμοί 15.900 στην Ελλάδα και 14.40 στην Κύπρο. Αν νιώθετε ότι έστω και στο ελάχιστο σας αφορά το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας δείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο στο χώρο που είναι σαν κουτί που βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στο YouTube που γράφω μέσα του συνδέσμους που παραπέμπουν στα αντίστοιχα βίντεο που έχω αναφέρει. Χρειάζεται να επιμορφωθούμε και να μορφωθούμε με το θέμα της βίας να αντιληφθούμε τι σημαίνει βία το βίντεο που σας είπα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Είναι ε, πληροφορίες τις οποίες έχει γράψει η Ζάξ Αλεξάνδερ. Είναι μία πολύ χρήστρια του YouTube, η οποία ζει στην Αμερική. Σας έχω πει ξανά για τη Ζάξ η οποία έχει γράψει αυτό το κείμενο που διαβάζω σε αυτό το βίντεο. Ας μάθουμε μερικούς χρήσιμους όρους για θέματα προστασίας από σεξουαλική βία. <σθυλίδε> Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά να ανοίξουμε τα αυτιά μας, τα μάτια μας, να ακούμε, να βλέπουμε, να ενημερωνόμαστε, να ξυπνούμε, να συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, ότι δεν ανεχόμαστε την παραμικρή βία εκ μέρου του συντρόφου μας, της συντρόφου μας και ότι προστατεύουμε τον εαυτό μας. Ο αριθμός για την αντιμετώπιση της βίας ο εθνικός αριθμός στην Ελλάδα είναι το 15.900 και στην Κύπρο το 14.40. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέα, είμαι γυναίκα και είμαι έξαλλη, έξαλλη με τη βία και ειδικότερα τη σεξουαλική βία. Οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που φαίνονται. Ο άλλος σου λέει είναι παπάς, άρα παπάς είσαι ή καλό άνθρωπο. Οι άλλοι λέει ήταν ένα ζευγάρι που ζούσα σε ένα ωραίο σπίτι, με έναν ωραίο κήπο και έκαναν ωραία πάρτι γύρω από την πισίνα του και δεν φαινόταν τίποτα. Και λέει και τα τρία ενήλικα παιδιά του, τα το οποία πρέπει να είναι στη δικιά μου ηλικία. Γιατί άμα παντρεύτηκαν το 71 και μετά έκαναν τα παιδιά του, εγώ γεννήθηκα το 75. Δεν έπαιρναν είδηση ότι ο πατέρα του χαπάκωνε τη μάνα του για να τη βιάζει και προσκαλούσε κι άλλου να βιάζουν τη γυναίκα του και τα βιντεοσκοπούσε. Και νόμιζαν ότι η μάνα τους έπαθε αλτσχάιμερ. Φυσικά τίθενται πολλά ερωτήματα. Οι γιατροί που την έβλεπαν... Πήγε σε ψυχολόγο η γυναίκα αυτή. Δεν μου φαίνεται. Δεν βρίσκω μια τέτοια πληροφορία. Σας λέω, σήμερα μαθαίνω για αυτό το περιστατικό. Ε... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι... Υπάρχουν άνθρωποι χειρί του είδου. Ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπου πολύ κακού. Ο ναρκισμό ως στυλ προσωπικότητα είναι το πρώτο προαπαιτούμενο για την κακία και τη βία. Γι' αυτό ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Γι' αυτό φωνάζω, γι' αυτό θυμώνω. Έστω και δέκα ανθρώπου να ξυπνήσω, δέκα ανθρώπους να βοηθήσω να κατανοήσουν ότι πρέπει να προστατεύσουν τον πολίτη με αυτό τους και τα παιδιά τους νιώθω ότι θα έχει νόημα που μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Την αγάπη μου σε όσου είναι επιζώντες βία στην οικογένεια ξυπνήστε όσοι δέχεστε βία αυτή τη στιγμή και αντιδράστε τι να πω. Σας αγαπώ.